Σειρά μέτρων για την αποτροπή αποδράσεων και συμπλοκών εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων αποφάσισαν στη χθεσινή του σύσκεψη ο Πρωθυπουργός με τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια και Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη. Ο Παναγιώτης Στάθης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη. Ελένη, ένα από τα μέτρα είναι η δημιουργία φυλακής υψής ασφαλείας σε ένα από τα ήδη υπάρχοντα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, όπου θα φιλοξενούνται βαρυπινίτες και οι σκληροί κακοποιοί, να το πω λαϊκά. Από εκεί και πέρα, στη σύσκεψη αποφασίστηκε να τοποθετηθούν αλεξίσφαιρα τζάμια στις σκοπιές των φυλακών. Επίσης, να υπάρξουν συχνές περιπολίες για ελέγχου στα κοιλιά των κρατουμένων που θα συμμετάσχουν και άνδρες των ΕΚΑΜ. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να ξεπαγώσει η πρόσληψη 500 σοφρονιστικών υπαλλήλων, καθώς και 200 ακόμα που θα προκύψουν από την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η δραματική αντιστοιχία σοφρονιστικών υπαλλήλων κρατουμένων, που αυτή τη στιγμή είναι ένα σοφρονιστικό υπάλληλο με 300 κρατούμενους. Ένα άλλο πολύ σοβαρό μέτρο που ελήφθη. Εννοείς ότι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα γίνουν σοφρονιστικοί? Είναι από τους δημόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώ αυτοί θα μεταφερθούν σε κάποια από τα σοφρονιστικά καταστήματα. Μάλιστα. Ένα άλλο σοβαρό μέτρο είναι ότι πλέον οι εξωτερικοί φρονείς των φυλακών θα διαθέτουν βαρύτερο οπλισμό, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και επιθέσεις πολεμικού τύπου, όπως τις χαρακτήρισαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, όπως αυτή που έγινε στα Τρίκαλα την περασμένη Παρασκευή. Μάλιστα. Παναγιώτη, να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις. Η ελληνική αστυνομία θα παράσχει στους εξωτερικούς φρουρούς βαρύ οπλισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη επικινδυνότητα των επιθέσεων, των πρωτοφανών επιθέσεων όπως αυτή η τελευταία στα Τρίκαλα, και από εκεί και πέρα επίσης θα βοηθήσει με την παρουσία των ειδικών μονάδων, των ΕΚΑΜ, σε τακτικές έρευνες στα κελιά των βαρυπινητών, ώστε να αποτραπούν, να αποτραπεί η δυνατότητα αποδρασής τους. Γενικά η ελληνική αστυνομία είναι στην διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να βοηθήσει όπου αυτό κριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι χρειάζεται και απαιτείται. Αποφασίστηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό η λήψη άμεσων μέτρων. Και όταν λέμε άμεσων, εννοούμε σήμερα αύριο. Έτσι ώστε να ενισχυθεί η φρούρηση των φυλακών για να καταστεί πλέον αδύνατη απόδραση με τις συνθήκες οι οποίες έγιναν προχθές στα Τρίκαλα.